Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με Βρετανούς αξιωματούχους ή ο σκοπός της συνάντησης και το αντικείμενο της συζήτησης προφανής, εξοπλιστικά, φρεγάτες, νέες μονάδες επιφανείας για το πολεμικό ναυτικό, ενδιάμεση λύση, εξυγχρονισμός ΜΕΚΟ, όλα αυτά ή κάποιο από αυτά. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αρμόδιο για αμυντικούς εξοπλισμούς Τζέρεμι Κουίν, στην οποία συμμετείχε ο αρχηγός του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, ναύαρχος Τόνι Ράτακιν, παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι συνεχίζονται οι επαφές των Ελλήνων Ιθινόντων, τόσο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας όσο και των επιτελών μας. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε κάποια στιγμή να καταλήξει η ελληνική κυβέρνηση ποιες θα είναι οι φρεγάτες που θα στελεχώσουν το πολεμικό μας ναυτικό, θα το ενισχύσουν ακόμα περισσότερο οι νέες μονάδες επιφανείας, ποιες θα είναι οι μονάδες ενδιάμεσης λύσης, καθώς και τι θα γίνει με το μείζον θέμα του εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ. Υπενθυμίζουμε ότι για να αρχίσουν να εξυγχρονίζονται οι ΜΕΚΟ, οι οποίες θα λείψουν από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να έχουν έρθει πρώτα οι μονάδες ενδιάμεσης λύσης, είτε είναι η Κάρελ Ντόρμαν, είτε είναι η Type 23 της Βρετανίας, είτε οποιασδήποτε άλλες επιλέξει το πολεμικό ναυτικό, ούτως ώστε να πάρουν τη θέση των ΜΕΚΟ που θα πηγαίνουν για εξυγχρονισμό. Αυτά προς το παρόν, τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.